Δεν κρύβουν τη χαρά τους δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την επιστροφή από την ερχόμενη Δευτέρα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Θρανία. Μετά από 2 και κάτι μήνες επιστρέφουμε πάλι στο φυσικό μας χώρο, στην τάξη. Σαφώς και είμαστε χαρούμενοι και εμείς και ακόμη περισσότερο τα μικρά παιδιά. Αυτό ήταν κάτι άλλωστε που το λέγαμε από την αρχή. Θέλαμε ανοιχτά σχολεία με όρους ασφάλειας και υγιεινής για όλους τους εμπλεκόμενους. Η επιστροφή είναι μια οποιαδήποτε κανονικότητα, είναι μια επιστροφή. Εμείς την περιμένουμε πώς και πώς και τα παιδιά μας ακόμα περισσότερο. Θα θέλαμε όμως αυτή η επιστροφή να μην γίνεται με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις που κλείσαμε. Τα θετικά είναι ότι πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών εμβολιάζεται και θα συνεχίσει να εμβολιάζεται και το υπόλοιπο διάστημα. Και επίσης ξεκινάμε και ακόμα ένα μέτρο, τα self-test. Προβληματισμός επικρατεί για το πώς θα καταφέρουν οι γονείς να διαχειριστούν το ζήτημα των self-test. Κυρίως τους μικρότερους μαθητές. Εμείς καλούμαστε από σήμερα να πάμε στα φαρμακεία, να βρούμε self-test για τα παιδιά, να τους τα κάνουμε, να δηλώσουμε το αποτέλεσμα μετά στην πλατφόρμα. Αν είμαστε τυχεροί και έχουμε εκτυπωτή, να το εκτυπώσουμε. Διαφορετικά θα πρέπει να πάμε να το γράψουμε το χέρι. Θα πρέπει τη Δευτέρα να φροντίσουμε αυτό να το έχει το παιδί μαζί που θα πάει σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μεγαλοεπίβολο σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα είναι ένα σχέδιο που οι γονείς έχουν πάρα πολλά να κάνουν. Το ΔΕ κράτος μπορεί να βγει κάποιο βράδυ να μας χειροκροτήσει και μέχρι εκεί. Από την αρχή φωνάζαμε βέβαια εμείς ότι θα έπρεπε να γίνεται η χνηλάτιση με κλιμάκια του ΕΟΔΗ στα σχολεία, έτσι ώστε να πάρουμε το μέγιστο της ασφάλειας που μπορούσαμε. Δεν έγινε ποτέ, το Υπουργείο θεωρούσε ότι στα σχολεία δεν κολλάει. Και φτάσαμε μέσα στη σχολική χρονιά να έχουμε 2 περιόδους τηλεκπαίδευσης με όλα τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει. Βέβαια στα αρνητικά, γιατί εντάξει είπαμε τα θετικά, αλλά το αίτημά μας για αραίωση των τάξεων και για μικρότερο αριθμό μαθητών παραμένει και δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα. Θα θέλαμε οι τάξεις να ήταν καλύτερες, θα θέλαμε οι εκπαιδευτικοί να ήταν περισσότεροι, θα θέλαμε περισσότερες καθαρίστριες. Γενικά εμείς θα θέλαμε, αλλά δυστυχώς το κράτος και το Υπουργείο δεν θέλει. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί που έχουμε μάθει να παίρνουμε την ευθύνη μας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα προλάβετε μέχρι το τέλος της σχολικής περίοδου να ολοκληρώσετε μια ολόκληρη εκπαιδευτική σεζόν, ένα χρόνο? Όχι, δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να ανοίξουν τα σχολεία, να κλείσει η χρονιά, να κλείσει ο κύκλος, ειδικά για τους μικρούς μαθητές. Ουσιαστικά, ο χρόνος που απομένει ως το κλείσιμο των σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές στις 25 Ιουνίου για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δεν είναι τόσος ώστε να μπορεί να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν από την τηλεκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν, το νέο έτος, να γίνει εσχατολογισμός της ύλης, γιατί η κατάσταση αυτή με την τηλεκπαίδευση προσωπικά θεωρώ ότι μεγαλώνει τις διαφορές. Δηλαδή, του αδύναμου μαθητή που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες μένει ακόμα πιο πίσω.